Κυρίες και κύριοι, φίλοι, φίλες, φίλες, φίλοι, καλώς ορίσατε στην απόψινή μας συνάντηση που με ιδιαίτερη φροντίδα οργάνωσαν οι εκδόσεις Αεράκης σε αυτή την πολύ φιλόξενη αίθουσα. Εκλεκτοί ομιλητές θα μας παρουσιάσουν το νέο βιβλίο, το πέμπτο κατά σειρά, του σπουδαίου κριτικού ποιητή και αγαπητού φίλου Γιώργη Καράτζη, το οποίο έχει τον τίτλο «Σατυρικά». Από το εξαιρετικά σημαντικό έργο του Καράτζη, το «Ταυτισμένο με την Κρήτη», ας θυμηθούμε τους στίχους. «Στην ίδια στράτα πορπατούν η νύχτα με τη μέρα, γέλιο και δάκρυ βρύνονται, στσίδια σε εξάς τη χέρα». Και τους θυμήθηκα, καθώς η πένα του Καράτζη κρατά στιβαρά τη συνέχεια της μακραίωνης κριτικής λογοτεχνίας από το Χορτάτζη, που έγραφε στην ροφή «Τα γέλια και τα κλάηματα με τη χαρά την πίκρα», μια ώρα εσπαρθήκαση και ομάδια γεννηθήκα, ως το σπουδαίο επίσης ποιητή, σαχλίκη με το σατυρικό λόγο, ο οποίος δρούσε σαν ζωντανός καθρέφτης της εποχής του, πράγμα που επιτυγχάνει ακριβώς και ο Καράτζης με αμεσότητα και περιγραφική δύναμη στο νέο του βιβλίο «Σατυρικά». Ωστόσο, όπως προανέφερα, οι ομιλητές μας με τη σειρά, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα, είναι οι εξής. Ο Κώστας Αποστολάκης, αναπληρωτής καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Ειρήνη Γαβριλάκη, αρχαιολόγος συγγραφέας, ο Λουδοβίκος των Ανογείων και ο Μιχάλης Φακιανάκης, δικηγόρος συγγραφέας. Παρακαλούμε λοιπόν την κυρία Ειρήνη Γαβριλάκη να πάρει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ενθουσιασμένη που βρίσκομαι απόψε εδώ για να μιλήσουμε για το απολαυστικότατο βιβλίο του Γιώργη Καράτζη «Σατυρικά» των εκδόσεων Αεράκη 2020, αφενός επειδή είναι ανάγκη να χαμογελάμε και αφετέρου επειδή εκτιμώ απεριόριστα το συγγραφέα του βιβλίου για τη συμβολή του στην ποίηση και την κριτική λογοτεχνική παραγωγή, αλλά και για την κριτική του πρεπιά. Στο σχετικό λήμα του λεξικού λογοτεχνικών όρων βρίσκουμε πως σάτυρα ονομάζεται η τέχνη του να μειώνεις ή να υποβαθμίζεις ένα θέμα, γελιοποιώντας το και κάνοντας το κοινό να διασκεδάσει, να θυμώσει ή να αγανακτήσει μαζί. Η σάτυρα διαφέρει σύμφωνα πάντα με το λεξικό από το κωμικό, καθότι αυτό προκαλεί το γέλιο κυρίως ως αυτοσκοπό, ενώ η σάτυρα καυτηριάζει, δηλαδή χρησιμοποιεί το γέλιο ως όπλο για να χτυπήσει το στόχο που βρίσκεται εκτός έργου. Ο στόχος αυτός μπορεί να είναι ένα άτομο, τότε έχουμε προσωπική σάτυρα, ή ένας ανθρώπινος τύπος, ή μια κοινωνική τάξη, ένας θεσμός, ένα έθνος, ολόκληρο το ανθρώπινο γένος καμιά φορά. Όσοι με άλλα λόγια ασκούν σάτυρα, συνήθως την υπερασπίζονται ως διορθωτικό μέσο ενάντια στην ανθρώπινη φαυλότητα και μορία. Καθώς, όπως λέγεται, το μόνο που ντρέπονται όσοι έχουν χάσει κάθε ντροπή είναι το να γίνουν γελοί, αν τη σάτυρα γελιοποιεί το ελάττωμα και όχι το άτομο. Ο Σουίφτ, ένας συγγραφέας, αναφερόμενος στον εαυτό του σε ένα ποίημα, λέει: «Κι όμως σκοπός του δεν ήταν ποτέ η μοκτηρία. Δεν στιγμάτιζε το άτομο, μα τη μορία. Η σάτυρά του δεν χτυπά το φυσικό ελάττωμα, παρά κάθε ανθρώπινο ή άσημο παράπτωμα». Υπάρχουν διάφορα είδη σάτυρας. Η άμεση, στην οποία η σατυρική περσόνα μιλά σε πρώτο πρόσωπο και απευθύνεται είτε στον αναγνώστη είτε σε κάποιο άλλο πρόσωπο, έναν αντίπαλο ας πούμε. Η σάτυρα του Οράτιου, στην οποία ο μιλητής παρουσιάζεται ως ένας πολιτισμένος, πνευματώδης, μιλήχιος, κοσμοπολίτης, που το θέαμα της ανθρώπινης μορίας, της ξυπασιάς και της υποκρισίας του προκαλεί μια μάλλον πικρή ευθυμία. Η γιουβενάλια σάτυρα, όπου ο μιλητής έχει το χαρακτήρα ενός σοβαρού ηθικολόγου,
που χρησιμοποιεί επιβλητικό και επίσημο ύφος για να στιγματίσει ελαττώματα που είναι επικίνδυνα παρά τη γελοιότητά τους. Και η μενήπια σάτυρα που στηρίζεται σε διαλόγους ομάδων, φλίαρων και κεντρικών ανθρώπων των γραμμάτων σε συμπόσια ή γιορτές και πλέον και στην τηλεόραση. Για να καλύψουν τα ζητούμενα της σάτυρας, οι συγγραφείς μεταχειρίζονται τον μπουρλέσκο, ένας όρος λογοτεχνικός, δηλαδή τη μίμηση ως προς τη μορφή και το ύφος ή το θέμα ενός σοβαρού λογοτεχνικού έργου. Χρησιμοποιούν επίσης την ηρωνία, δηλαδή την ανόητη και κάποτε κολακευτική κομπορημοσύνη, το πνεύμα, το χιούμορ, το κομικό στοιχείο που επιλέγεται να κινήσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να τον διασκεδάσει. Σήμερα οι περισσότερες σάτυρες γράφονται σε πεζό, κυρίως με τη μορφή μυθιστορήματος και περιλαμβάνουν αρκετό μαύρο χιούμορ, προκειμένου να στυλιτεύσουν τη σύγχρονη μάστιγα της κοινωνικής αναλυσίας, της καινολογίας ή του χάους, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο συγγραφέας τους. Υπό την έννοια των παραπάνω και με στόχο την υπονόμευση αναπτύχθηκε και η πολιτική σάτυρα. Τα μέσα της πολιτικής σάτυρας, δηλαδή η χρήση του χιούμορ, της παροδίας και της ηρωνίας στο επίπεδο του ύφους, δεν πραγματοποιούνται ως αυτοσκοπός, αλλά εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο στόχο αυτών της έκθεσης μιας κρίσης σε σχέση με ένα θέμα πολιτικού χαρακτήρα, μέσω της επίθεσης σε βάρος ενός συγκεκριμένου αντικειμένου. Στο πλαίσιο της ομιλίας μου σήμερα, πριν μιλήσω για το βιβλίο αυτό καθ' αυτό, θα μιλήσουν άλλοι πολύ καλύτερα εις βάθος για το θέμα, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για το βασικό συστατικό, τόσο το συστατικό της σάτυρας, δηλαδή του χιούμορ. Το 1855 ο Μποντλέρ αντιπαρέθεται κιόλας το μοχθηρό και σατανικό γέλιο με το ποιητικό, το γέλιο της αθεότητας. Το γέλιο που καταργεί τον αλαζόνα, ο οποίος γελά με την πτώση ή με την ακύρωση των άλλων. Το γέλιο που εδράζεται στο γελώντα και όχι στο αντικείμενο του γέλιου, εφόσον αυτός που γελά αισθάνεται ταυτόχρονα και να είναι ο άλλος, αυτός που προκαλεί το γέλιο. Ο Σουρίς, για παράδειγμα, αυτοσαρκαζόμενος, δηλώνοντας σε κάποιο ποίημά του πως και μεγαλώνοντας δεν θα σταματήσει να παίζει, ευελπιστώντας ότι θα συμπαρασύρει κι άλλους προς αυτή την κατεύθυνση, περιγράφει τον εαυτό του στο γνωστό ποίημα. Θα σας διαβάσω μια-δυο γραμμές. «Βόηδιο πύχες, κόψη κακή, γένια και τρίχες εδώ και εκεί, μέτωπο θείο και λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή» και πάει λέγοντας ηρωνικά μέχρι το τέλος. Γιατί γελάμε όμως τελικά? Λοιπόν, γελάμε από αυταρέσκεια επειδή κάποια πράγματα συμβαίνουν σε άλλους και όχι σε μας. Επειδή κάποια άλλα είναι πολύ βαριά για να τα σηκώσουμε χωρίς να τα γελιοποιήσουμε. Επειδή κάποια πράγματα είναι πολύ σοκαριστικά και ανίκια για την κοινωνία ή τον διαμορφωμένο από αυτή την κοινωνία εαυτό μας. Επίσης γελάμε ενστικτοδός όταν μια κατάσταση εμφανίζεται εκτός παραδεδομένου ή αποδεκτού ρυθμού, ως ανακόλουθη, αντιφατική, παράδοξη. Εν ολίγης γελάμε από αμηχανία, με αφορμή την όποια ακύρωση του νοητικού μας προτύπου. Μέσω του χιούμορ υιοθετούμε μια νέα οπτική γωνία, διαφορετική από τη συνήθεια. Κυρίως μέσω του χιούμορ αποκτούμε απόσταση από τα προβλήματα και τα αποδυναμώνουμε, υπογραμμίζοντας την ανωτερότητά μας έναντι αυτών. Εν τέλει, μέσω του χιούμορ διαρριγνύουμε το σάβανο της κοινωνίας και της πολιτικής, εφόσον γελώντας κρίνουμε και υπερτονίζουμε τη δική μας θέση απέναντι σε ανθρώπους ή συστήματα. Ο κίνδυνος είναι βέβαια πάντα η διολίσθηση από το υγιές κοινωνικό χιούμορ στο επιζήμιο και το επιθετικό. Αυτοεξυψωτικό το πρώτο, αυτομειωτικό το δεύτερο. Και αφού είπαμε αυτά τα πολύ γενικά, ας επιστρέψουμε στο βιβλίο του Γιώργου Καράτζη. Τα σατυρικά ανήκουν στο ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής σατυρικής παράδοσης, αλλά και στη μακρά κριτική παράδοση. Εμπίπτουν στην κατηγορία της άμεσης σάτυρας. Ο ποιητής τους, ο οποίος μιλά σε πρώτο πρόσωπο, εντάσσεται στη χωρία των χαρισματικών ανθρώπων που φτιάχνουν στίχους σε 15 σύλλαβο, καταγράφοντας καταστάσεις και εντοπίζοντας τις ιδιαίτερες πλευρές γεγονότων και ανθρώπων, εξορκίζοντας με αυτόν τον τρόπο την καθημερινότητα.
μάλλον τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Στοχοποιεί αμφιλεγόμενες νοοτροπίες, ξεπερασμένα κοινωνικά πρότυπα και ανεπίκαιρες αντιλήψεις, σημειώνει ο ίδιος στον πρόλογό του, με στόχο οι αναγνώσεις του να χαρούν, όπως και πάλι ο ίδιος μας λέει. Η γλώσσα των ποιημάτων αυτών έχει αντληθεί από την τεράστια δεξαμενή της διαλέκτου, φορέας και αυτή της συλλογικής μνήμης στην Κρήτη. Τα σατυρικά ποιήματα του Γιώργη παρακολουθούν τη γλυκόπικρη ζωή. Είναι διεισδυτικά, σαρκαστικά και αυτοσαρκαστικά, πολύ διασκεδαστικά. Ο ποιητής γνωρίζει την κοινωνία, μετέχει της κοινωνίας αυτής, γι' αυτό και μπορεί να σχολιάσει με μια σάτυρα γεμάτη αγάπη, θετική σάτυρα. Παιδί και ο ίδιος της αγροτικής Κρήτης, μπορεί να κατανοήσει την αμηχανία της απέναντι στο καινούριο ή την αμηχανία εκείνων που έρχονται άγουροι σε επαφή με αυτήν. Ασχολείται με τα βασικά θέματα, τον έρωτα, την παλικαριά, την ταπεινότητα της καθημερινής ζωής, τη μουσική και τη λαϊκή δημιουργικότητα, την αδούλωτη και συχνά υπερβολική διάθεση των κριτικών που μπορεί καμιά φορά να καταλήξει σε επιφανειακή καπετανιά. Αγαπητέ μου φίλε Γιώργη Καράτση, αν μου επιτρέψει την προσφώνηση, ευχαριστώ για το βιβλίο αυτό πραγματικά πολύ. Είναι γεμάτο παραδοσιακές αρετές και αγάπη για τους ανθρώπους. Και ακόμα είναι αποτελεσματικό ως συγκρουσιακό όχημα απέναντι σε κάθε εξουσία. Την εξουσία του υπερτροφικού εγώ μας, την εξουσία των χαρτογιακάδων, την εξουσία της στυλιζαρισμένης κοινωνίας, η οποία καταργεί την ανθρώπινη κλίμακα και την απλή λογική. Τέλος, είναι αφοπλιστικό, καθώς μέσω του αυτοσαρκασμού του ποιητή, δηλαδή εσού του ιδίου, μας μαθαίνει την ταπεινότητα και την ανάγκη επιστροφής στη μεγάλη δεξαμενή, παρά τη στιγμιαία ανωτερότητα που μας δημιουργεί η όποια κριτική. Διαβάζοντας τα ποιήματα, σκεφτόμουν τη θεά Δήμητρα, που αποκαρδιωμένη με την ψυχή μαύρη από την απώλεια της κόρης της, καθόταν μεταμφιεσμένη σε μια θνητή κυρούλα στην αγέλαστη πέτρα της Ελευσίνας και έκλαιγε. Τότε φάνηκε η Ιάμβη, θυγατέρα του Πάνα και της Ιχούς, υπηρέτρια του βασιλιά και λεού της Ελευσίνας. Βλέποντας τη θλιμμένη, η Ιάμβη άρχισε να της λέει διάφορα χοντρά μάλλον αστεία και με αυτά και με αυτά την έκανε να γελάσει, κάνοντας ξανά τη γη γόνιμη. Με αυτή την εικόνα θα ήθελα να τελειώσω την απόψινή μου ομιλία και με την ευχή να κερδίσει η σοβαρότητα επιτέλους και όχι η σοβαροφάνεια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε θερμά την Ειρήνη Γαβριλάκη, η οποία φώτισε τόσο άπλετα την ιστορία της σάτυρας από το Μένιπο, το Λουκιανό, ως το φίλο μας τον Γιώργο τον Καράτζη και στάθηκε με ιδιαίτερη ευαισθησία στην ψυχή και την έμπνευση του Καράτζη. Και μας έδωσε ίσως και ενάψματα να κάνουμε και μια άλλη θεώρηση, μια άλλη οπτική των ποιημάτων του. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής, είτε με τον ποιητικό, φιλοσοφικό και πάντα ουσιαστικό περιεχόμενο του λόγου του, είτε με τα ιδιαίτερα ηχοχρώματα της φωνής του, τη μουσική του, τις μελωδικές του απαλές νότες του μαντολίνου του, ή την υπέροχη εικαστική του έκφραση, μα και όλα μαζί, μας δίνει πάντα μια ξεχωριστή δυνατή αίσθηση ομορφιάς και τέχνης. Το λόγο έχει ο Λουδοβίκος στον Αγωγείο. Εσύ είσαι απρόβλεπτος πάντα. Ο Γιώργος Καράτζης να λέει «Το μονοπάτι της ζωής σε ένα γκρεμό τελειώνει και που έχει στη ψυχή φτερά, τα ανοίγει και γλιτώνει, ορίζει και το χώρο του, ορίζει τον εαυτό του, την πνευματικότητά του και την ουσία του». Πριν από πολλά χρόνια είχαμε στα γεκίνδια θέμα την ειρωνία. Και πώς είχαμε την ειρωνία θέμα? Βλέποντας τη λέξη με δύο έψιλον γιώτα και ένα ωμέγα, τόσο διακοσμημένη όμορφα, είπαμε δεν μπορεί να είναι αυτό που λέμε σήμερα ηρωνία έτσι απλά. Ψάχνοντας λοιπόν βρήκαμε ότι η ηρωνία είναι ένας παράλληλος λόγος που σε ακυρώνει συμφωνώντας μαζί σου. Παραδείγματος χάρη, λες ότι εγώ είμαι ο καλύτερος δικηγόρος του Ηρακλείου. Και του λέω εγώ, αφού του λες έτσι είναι.
Η ειρωνία λοιπόν με την αρχαία έννοια και συνέχεια η σάτυρα έχει την ευθύνη να σε επαναφέρει, είναι ο εχθρός της αλαζονίας. Ο Γιώργος Σοκράτης τι καταφέρει να κάνει. Από τότε που εμφανίστηκε στην Κρήτη, καταρχάς θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που θα, όλοι θα θέλουν να τον έχουν φίλο του. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που δεν έχουν κανέναν εχθρό. Ξεκινά με την ποιήση, διαβάζει τον κόσμο, μπαίνει στον ερωτόκριτο μέσα, τον ακουμίζει, ξαναγεννάει ένα ερωτόκριτο μέσα με το έργο που γράφει και προχωρεί χτίζοντας ένα κύρος το οποίο είναι αδιαθεσβήτητο εδώ και πολλά χρόνια. Και θα είναι για πάντα. Όταν λες πάω εκεί για να μιλήσω ο Γιώργος Σοκράτης, αμέσως σκέφτεσαι λες είναι λόγος να πάω, ας πούμε. Ο Γιώργος λοιπόν διδάσκει με τη στάση του αισθητική και η ζωή του και το έργο του. Κάτι που οφείλει να κάνει ο καθένας για τον τόπο καταγωγής και για τον τόπο μας γενικά, για την πατρίδα, ας πούμε. Είναι βαθιά Κρήτη και το οφείλουμε όλοι. Όσες φορές συναντηθήκαμε, κάναμε και χιούμορ κάνουμε μεταξύ μας. Να πω μια ιστορία, έτσι. Όταν πρωτοβγήκα εγώ σιγά σιγά έτσι, με τα μυρολόγια, με κάλεσε στο ραδιόφωνο να μιλήσουμε. Και έκανα την εξής πράγμα στον Ιβολίπτη. Δική σου σκέψη θα δείτε. Μου λέει, το κάνω μια πράγμα. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα να ηχογραφήσουμε. Είναι ο Ιβολίπτης απέξω από το τζάμι, ετοιμάζει τα μικρόφωνα τα πάτη, μας λέει, μιλάτε. Η συμφωνία είναι η εξής, λέει ο Γιώργης, ας πούμε. Κάνει ένα εισαγωγή και λέει πότε άρχισε, τα λοιπά και τα λοιπά. Κάνει ερώτηση, εγώ απαντώ ως εξής. Συμφωνήτης λέει, στοπ, στοπ, στοπ. Η σάτυρα λοιπόν, η οποία ναι μεν ξεκινάς να σατυρήσεις και έχεις το ένα βλέμμα να δώσεις το χιούμορ και να γυράσεις ο άλλος, αλλά με το άλλο βλέμμα θες να πληγώσεις λίγο, έστω και τρυφερά, να υπενθυμίσεις τον άλλο ή στον εαυτό σου ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε. Σου υπενθυμίζει πώς να κινηθείς μετά για να παραπροσδιορίσεις τον εαυτό σου απέναντι στις αξίες. Ο Γιώργος Σοκράτης είναι μια τιμή του τόπου μας. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον Λουδοβίκο. Έχει τον τρόπο του πάντα να μας τεχνιδιάζει. Λοιπόν, ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Αποστολάκης, όπως σας είπα και πριν, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχετε το λόγο, κύριε Αποστολάκη. Πρέπει να σας φέρω πέρας. Θα μιλάει όπως ο υπολείπτης του. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι κοινή η παραδοχή ότι το δάκρυ και το γέλιο εναλλάσσονται στην ανθρώπινη ζωή. Η τέχνη της ποίησης έχει τη δύναμη να μετουσιώνει αυτές τις αντίθετες όψεις και τις τροπές είτε σε επιβλητικές λυρικές συνθέσεις, είτε σε στίχους παιγνιώδης και εύθυμους. Η λαϊκή κριτική ποίηση εμπροκειμένων, τόσο η παλαιότερη όσο και η σύγχρονη, σε γενικές γραμμές διαπνέεται από μελαγχολία. Αυτή η μελαγχολική διάθεση υπαγορεύεται από τη θεματολογία της, στην οποία ξεχωριστή θέση έχει ο έρωτας, κυρίως ο ανεκπλήρωτος ή ο άτυπος έρωτας. Είναι ενδεικτικό ότι στις καθημερινές ραδιοφωνικές εκπομπές, στις οποίες συμμετέχουν ανώνυμοι κυρίως τυπουργοί, δεσπόζουν οι θλιμμένες μαντινάδες. Δεν λείπουν μάλιστα και εκείνες που αποπλέουν ακόμη και ψυχανάτια διάθεση. Είναι εύλογη ασφαλώς και αναμενόμενη αυτή η διέξοδος που προσφέρει η τέχνη της λαϊκής ποίησης στις αγωνίες και τους καημούς του σύγχρονου ανθρώπου. Ωστόσο, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές, είναι επίσης επιτακτική η ανάγκη για απόδραση από την καθημερινή ζωφερή πραγματικότητα με όχημα το γέλιο, το σκόμα, το καλαμπούρι.
Διαχρονικά ο σατυρικός ποιητής είναι ένας αιρετικός της εποχής του, ο οποίος εμφορείται από μια εσωτερική ανάγκη να εμφανιστεί ως αυτόπλητος κριτής ατομικών και κοινωνικών συμπεριφορών και ως υπερασπιστής ηθικών και αισθητικών αξιών όταν θεωρεί ότι απειλούνται. Στον πυρήνα της σάτυρας βρίσκεται η διαμαρτυρία, που χάρη στην έμπνευση του δημιουργού της υψώνεται σε τέχνη. Η κοινωνική σάτυρα ειδικότερα στυλιτεύει με αιχμηρό τρόπο την υπονόμευση καταστατικών αρχών που έχουν δοκιμαστεί στον χρόνο και θέτει στο στόχαστρό της την υποκρισία, την εξήτηση, τον καθοσπρεπισμό και γενικώς όλα όσα συνθέτουν την κοινωνική παθογένεια. Ο Γιώργης Καράτζης είναι η περίπτωση ενός εμπνευσμένου και χαρισματικού ποιητή που έχει δώσει πολλά δείγματα της τέχνης του στη σοβαρή ποιήση για πολλές δεκαετίες και συγκαταλέγεται δικαίως στους κορυφαίους δημιουργούς της νεότερης Κρήτης. Απόψε είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε μια άλλη, λιγότερο γνωστή όψη της τέχνης του και συγκεκριμένα τη σατυρική του ποιήση, που όπως μπορεί να διαπιστώσει ο αναγνώστης, είναι καθόλου εφάμιλη της σοβαρής ποιήσης την οποία έχει δημοσιεύσει ως τώρα. Ο Καράτζης είναι γνήσιος συνεχιστής της λόγιας σατυρικής παράδοσης που έχει την αφετηρία της στα έργα της πρώιμης και της όριμης κριτικής αναγέννησης και που διαμόρφωσε τα επόμενα χρόνια αυτοδίδακτους ποιητάριδες που επιδίδονταν σε εύθυμες και σκοπτικές συνθέσεις. Η έμετρη σάτυρα του Καράτζη συνιστά μια διεισδυτική, καθαρή ματιά, ένα σαρκαστικό και αυτοσαρκαστικό βλέμμα που στο βάθος του κρύβει αγάπη και τρυφερότητα. Η ιδιαιτερότητα αυτής της σάτυρας έγκειται στο ότι κάθε ποίημα συνιστά αυτοτελή ενότητα και ξαναστείνει ένα μέρος από το μικρό κόσμο της Κρήτης με την έννοια ότι ζωντανεύει με ποιητική ενάργεια ήθη, συνήθειες και νοοτροπίες που επιβιώνουν στη σύγχρονη αγροτική αλλά και την αστική Κρήτη. Σε κάθε ποίημα προτάσσεται ένα μικρό εισαγωγικό σημείωμα που δίνει τις εντελώς απαραίτητες πληροφορίες για τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν και το κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου εξελίσσεται η μικρή ιστορία. Η σατυρική ποιήση του Καράτζη εντοπίζει τη σύγκρουση των νέων ηθών με τις πατροπαράδοτες αξίες, αλλά και το κωμικό αποτέλεσμα που προκύπτει όταν παραδοσιακές δραστηριότητες διασταυρώνονται με το σύγχρονο κοσμοπολίτικο βίο. Είναι επίσης μια σάτυρα που διεισδύει στα άδυτα και τα κρύφια της ανθρώπινης ύπαρξης για να ανασύρει στην επιφάνεια και να κλεβάσει ματαιοδοξίες και προκαταλήψεις. Άλλοτε πάλι αφορμάται από συγκεκριμένα επώνυμα πρόσωπα και ανάγοντας το ειδικό στο γενικό ανατέμνει με εύθυμη διάθεση ανθρώπινες νοοτροπίες και συμπεριφορές. Ο κόσμος του Καράτζη είναι η κριτική κοινωνία τόσο της υπαίδρου όσο και των αστικών περιοχών. Οι επώνυμοι ή ευκόλως αναγνωρίσιμοι ήρωές της είναι κυρίως άνδρες. Κάποιους μάλιστα τους διακρίνω απόψε ανάμεσά μας. Στον πυρήνα αυτής της σάτυρας μπορεί εύκολα να ανιχνευτεί η εγγενής έφεση του κριτικού προς το πείραγμα και την πλάκα προς το συγχωριανό, το συντοπίτη, το φίλο, το συγγενή, που αποτελεί σήμα κατά τεθέν αγαθής προαίρεσης ευγενών αισθημάτων και ζεστών συναισθημάτων. Είναι άλλωστε κοινότοπη η παραδοχή ότι το πείραγμα προϋποθέτει την οικειότητα και τη συναισθηματική αμοιβαιότητα. Ωστόσο, η σάτυρα του Καράτζη γίνεται αιχμηρή και δεικτική όταν σχολιάζει νέα, επίσακτα ήθη, απάδοντα προς την κριτική παράδοση, όπως είναι η οπλοφορία και η κακώς εννοούμενη ανδροπρέπεια. Στο πορτρέτο, για παράδειγμα, του νεαρού οπλοφόρου κριτικού, το οποίο φιλοτεχνεί με την αιχμηρή του πένα ο Καράτζης, στο ποίημα με το τίτλο «Οι καλασμένοι τελικανίδες», μπορεί κανείς να αναγνωρίσει κωμικούς χαρακτήρες της αναγεννησιακής κωμωδίας, όπως παραδείγματος χάρη ο Κοστουλιέρης στον Κατσούργο του Κορτάτσι. Όμως τα πράγματα γίνονται πολύ σοβαρά όταν αυτοί οι νταΐδες κάνουν επίδειξη των όπλων τους σε γάμους και κοινωνικές εκδηλώσεις και θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές ανύποπτων συνανθρώπων τους. Μαυροποκαμισά σωστός και με στριφτό μουστάκι και πάντα με σιδερικό μέσα στο τολαπάκι. Και προπαντός να δείξουνε πως έχουν πιστόλι, καλά να το μεστώσουμε, να το κατέχουμε όλοι. Μια σταθερή πηγή της σάτυρας του Καράτζη είναι η διασταύρωση του ηθικού και του πολιτισμικού φορτίου που φέρει η παραδοσιακή γλώσσα με τα νέα αστικά ήθη και αισθητικά πρότυπα. Αυτή η παράδοξη συνύπαρξη εμπεριέχει μια ηγενή
ηρωνική διάσταση και αποτελεί σταθερή πηγή χιούμορ. Θα αναφέρω στη συνέχεια κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Η κορυφαία τεχνική της σάτυρας του Καράτζη, κατά τη γνώμη μου, είναι η χρήση της αλληγορικής και αμφίσιμης γλώσσας, που διατρέχει ολόκληρες συνθέσεις και λειτουργεί ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα, το κυριολεκτικό και το μεταφορικό. Τέτοια περίπτωση είναι η καταπληκτική αμφισημία στο ποίημα «Οι περιπέτειες του έρωτα», όπου έρωτας σημαίνει το αυτοφυές βότανο της κριτικής γης που χρησιμοποιείται ως απέψιμα, αλλά και την ερωτική επιθυμία. Ευρωκειμένο, η απόπειρα ενός άντρα που δεν βρίσκεται στην πρώτη νεότητα να συλλέξει το βότανο σε απόκριμνες πλαγιές του Ξυδωρίτη, διαβάζεται παράλληλα ως αναζήτηση επικίνδυνων ερωτικών περιπετειών από άντρες ευρισκόμενους σε σχετικά προχωρημένη ηλικία. Η φιγούρα του ηλικιωμένου που μπλέκει σε ερωτοδουλειές είναι τόπος στην παράδοση της αρχαίας κωμωδίας, αλλά και στη λογοτεχνία γενικότερα, και προσφέρει εξαιρετικό έδαφος για σάτυρα. Εξάλλου, οι αλληγορικές περιγραφές του έρωτα αυτονούν και στη δημοτική ποιήση. «Περάσανε τα κάτεχες, δεν είσαι πιο κοπέλι, και μάθε πως ο έρωτας νέους ανθρώπους θέλει. Τον κυνηγό του έρωτα να πάψεις πιο να κάνεις, κι άμε να βράσεις και να πιείς τσάιτσι και ηλάνης». Η σατυρική ποιήση του Καράτζη βρίσκεται στις ευτυχέστερες στιγμές της, όταν περιγράφει με όρους ψευδοηρωικούς και πολεμικούς ταπεινές ενασχολήσεις. Τα περασμένα χρόνια, οι νυχτερινές εξορμήσεις των κοκκινδολόγων, ιδίως κατά το φθινόφορο, ήταν μια εμπειρία ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη όλων όσοι μεγάλωσαν στην κριτική ύπαιθρο. Στην εποχή μας αυτή η πρακτική υποκινείται συχνά από ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία, και αυτό φυσικά δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο από τη σατυρική πένα. Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η απομυθοποίηση των ανδρών κοκκινδολόγων που ενδίδουν στα νέα είδη και αδιαφορούν για την εικόνα που με τόση φροντίδα είχαν φιλοτεχνήσει για τον εαυτό τους, ευτελίζοντας την ηρωική παράδοση της περιοχής τους. Μάνε και άντρες μερικοί στα λόγια καπετάνιοι που τσιθωρείς πως και περπατούν και ο κόσμος δεν τσιμπάνει. Κι άμα βραδιάσει παίρνουνε το λούξι και γυρίζουν και αναμαζώνουνε χοκλιούς και δεν το χαμπαρίζουν. Ξεχνούνε την καπετανιά, πάει και η περηφάνεια και μεγαλότσες περπατούν και όχι με στη βάνια. Ετούτη σκάφη ένα καιρό ήταν ετοιμημένη και δά στα σάλια το κοκλιό βρίσκεται ετοιμημένη. Οι αναπάντεχες ανατροπές του επαγγελματικού βίου είναι επίσης εξαιρετική ευκαιρία για σκόμα. Η προσπάθεια ορεσίδιων κτηνοτρόφων να προσαρμοστούν στην όρμα την οποία επιβάλλουν τα νέα καθήκοντα του εστιατόρα δημιουργεί ευτράπελες εικόνες. Άνθρωποι που είναι σοβαροί με 2 κιλά μουστάκια και να μπορούν τις ποδιές να κάνουν πιταράκια. Μέσα στην κουζίνα να γρικά τσικάλια να χτυπούνε και αυτοί να μπαινοβγαίνουνε να κατακτούν. Ωστόσο, το καλοπροαίρετο προσωπικό σκόμα ενίοτε δίνει τη θέση του σε κριτική σάτυρα, όπως στην περίπτωση του ευτελισμού της κριτικής ματινάδας. Σε μια εποχή η καταγενική ομολογία αντιποιητική. Περισσεύουν οι στιχοπλόκοι και οι ποιητές εκ του προχείρου που χωρίς να διαθέτουν ούτε την έμπνευση ούτε το στιχουργικό ταλέντο επιδίδονται σε μια κακόζηλη υπερπαραγωγή στίχων και σκαρώνουν εν ρηπεί οφθαλμού αντιποιητικές και κακόγουστες συνθέσεις χωρίς να έχουν καμιά συνέστηση της απειροκαλίας τους. Μια εποχή αργιά και πού έβγαινε ματινάδα κι είχε πάντα νόημα κι είχε και νοστιμάδα. Και δάμε το παραμικρό και δίχως να έχει λόγο, θωρείς το εφτακάθαρο να την πετάτε λόγο. Και αντί να βγει χαλίσικο κι άδωλο μερακλίκι, βγαίνει πληθώρα η ανοστιά και το μασκαραλίκι. Όταν διαβάζω τους 15-σύλλαβους στίχους του Καράτζη, αισθάνομαι ότι ξαναζούν στη μνήμη μου κουβέντες, παλιές ιστορίες, χωρατά, αλλά και αρώματα, ακούσματα, ακόμη και γεύσεις αλλοτινών εποχών. Ξανακούω τα σαρκαστικά και αυτοσαρκαστικά χωρατά των παππούδων και των γιαγιάδων, τα πειράγματα των μεγάλων στους μικρότερους. Ξαναζωντανεύουν σε στίχους αυτή τη φορά τα πηγαία και αυτοσχέδια επιολογήματα των απλών ανθρώπων του καθημερινού μόχτου και τα σκοπτικά σχόλια που αποσκοπούν στο καλοπροαίρετο και καλό καρδογέλιο. Επειδή όμως, όπως είπα και πριν, η αληθινή ποίηση είναι ενιαία και δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές
ανάμεσα στη σοβαρή και την εύθυμη Μούσα, επιτρέψτε μου να καταθέσω μια πρόσφατη μαρτυρία για την ευρύτερη υποδοχή της ποιήσης του Καράτσι. Συγκεκριμένα, πριν από αρκετούς μήνες, το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης επρόκειτο να απονείμει την υπέρτατη τιμητική διάκριση, δηλαδή το τίτλο του επίτιμου διδάκτορα, σε ένα διαπρεπή ελληνιστή, τον Γκρέγκορι Νας, για την προσφορά του στα κλασικά γράμματα και τον ελληνικό πολιτισμό. Ο Νας ανάλωσε τη ζωή του ερευνώντας την επίδραση της αρχαίας προφορικής παράδοσης στη δημιουργία και τη σύνθεση των ομηρικών επώνυμων. Οι διοργανωτές της τελετής σκέφτηκαν ότι σε ένα τόπο σαν την Κρήτη, όπου η ποιητική δημιουργία παραμένει ζωντανή και εν πολλής προφορική, θα τέριαζε σε αυτή την περίσταση μια ανάλογη ποιητική σύνδεση. Μου ζήτησαν λοιπόν να αποταθώ στους ανθρώπους εκείνους που πίστευα ότι θα μπορούσαν να συνθέσουν και να ερμηνεύσουν ένα ποιητικό και μουσικό εγκόμιο για τον Νας, με τον τρόπο της κριτικής προφορικής παράδοσης. Αμέσως απευθύνθηκα στον Γιώργη, ο οποίος μου είπε βέβαια ότι δεν είχε δοκιμάσει κάτι ανάλογο στο παρελθόν, αλλά θα το αποτολμούσε, αφού επρόκειτο για τόσο ιδιαίτερη περίσταση. Όταν μετά από λίγες μέρες μου έστειλε ηλεκτρονικά τη σύνδεση, διάβασα με ενθουσιασμό και συγκίνηση ένα πρωτότυπο εγκόμιο σε ένα διαφρεπή ομηριστή, γραμμένο με υλικό της κριτικής προφορικής παράδοσης. Μέσα σε λίγους 15-σύλλαβους στίχους, κοινές αξίες και μοτίβα της ομηρικής και της κριτικής παράδοσης, όπως η αίσθηση της τιμής και της φιλοξενίας, συνδυασμένα με την προσωπικότητα του τιμόμενου, είχαν αποδοθεί με τους τρόπους του ερωτόκριτου, δηλαδή με ποιητική ενάργεια, με εικονοποιία, με τη μεταφορική συμμετοχή της φύσης. Ωστόσο, τον αρχικό ενθουσιασμό μου τον διαδέχτηκε μια μικρή ανησυχία. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι είναι αυτονόητο να ενθουσιαστούν με αυτό το εγκόμιο όσοι, σαν του λόγου μου, είχαν μεγαλώσει και γαλουχηθεί μέσα στην κριτική παράδοση. Αλλά θα είχε άραγε την ίδια επίδραση σε ανθρώπους που τα μουσικά τους ακούσματα είναι κυρίως η κλασική μουσική και η όπερα, σε ανθρώπους που δεν είναι κριτικοί, πολλοί δεν είναι καν Έλληνες. Ωστόσο, αυτό που συνέβη τη βραδιά της επιτιμοποίησης του Γκρέγκορι Νας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η απαγγελία του ποιητικού εγκομείου από τον Γιώργη Καράτζη και η ερμηνεία επιλεγμένων στίχων με συναφές περιεχόμενο από τον Βασίλη Σκουλά έκλεψαν κυριολεκτικά την παράσταση. Ο ίδιος ο τιμόμενος, που καταλαβαίνει ελληνικά, μας εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση, ενώ συνάδελφοί του από την Ευρώπη και την Αμερική μας ζητούσαν επίμονα το βίντεο. Με απόφαση του τμήματος, έκτοτε αυτό το ποιητικό και μουσικό εγκόμιο παραμένει αναρτημένο μαζί με όλη την εκδήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Αισθάνθηκα ότι με αυτή την απόφαση, στα πρόσωπα του Γιώργη Καράτζη και του Βασίλη Σκουλά, το Πανεπιστήμιο μας απέτησε τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους δημιουργούς και ερμηνευτές που κρατούν ζωντανή την ποιητική και μουσική παράδοση της Κρήτης. Η παραπάνω μαρτυρία επιβεβαιώνει, νομίζω, την παραδοχή ότι η αληθινή τέχνη δεν γνωρίζει σύνορα, αλλά αγγίζει με μαγικό τρόπο ανθρώπους με διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα και διαφορετικές αισθητικές προτιμήσεις. Για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Λογκίνου, ενός μεγάλου συγγραφέα της ύστερης αρχαιότητας, τον οποίο μάλιστα έχει μεταφράσει ένας επιστήθιος φίλος του Γιώργη Καράτζη, ο καθηγητής Μιχάλης Σκοπιδάκης: όταν εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικής ηλικίας, με διαφορετικές αντιλήψεις, με διαφορετική ιδεολογία και κοσμοθεωρία, τυχαίνει να έχουν την ίδια άποψη για την αξία ενός έργου, τότε αυτή η αξία είναι αδιαμφισβήτητη. Αυτή λοιπόν η ομόθυμη αποδοχή, η εξασυμφώνων συγκατάθεσης, όπως την λέει ο Λογκίνος, είναι νομίζω και το μεγαλύτερο εγκόμιο για την τέχνη του Καράτζη. Εύχομαι στον Γιώργη να έχει υγεία και να μας δώσει κι άλλους καρπούς της τέχνης του τα χρόνια που έρχονται. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Αποστολάκη για την τόσο εμπεριστατωμένη ομιλία και την τόσο επιτυχημένη ανάλυση που ξεδίπλωσε πολύ λεπτές πτυχές της γραφής του Καράτζη. Και ας ελπίσουμε, Γιώργη Καράτζη, ότι το κείμενό σου για τους Χοπλιούς
θα ευαισθητοποιήσει κάποιους να μην γίνουν τόσο μανιώδεις οι λέκτες και να γλιτώσουν μερικά αθώα ζωάκια, νόστιμα βέβαια. Λοιπόν, το λόγο στη συνέχεια θα δώσουμε στον δικηγόρο και συγγραφέα Μιχάλη Σφακιανάκη. Βεβαίως. Ο λόγος που μιλάω όρθιος και κυρία είναι διότι είναι τρεις. Πρώτον, διότι το λακρυγό λίπος πρόκειται για διάφραγμα και κόβει την αναπνοή και δεν μπορώ να μιλάω καθιστός. Άρα της ορθίας δικαιοσύνης και συνεχίζει το φανόρθι. Τρίτος, διότι υπάρχει μια αποστροφή του λόγου μου που κινδυνεύω να φάω καμία γωνιά από τον καράτσι στο λαγόνι και δεν θέλω να είμαι δίπλα του. Προσπαθώ να αρχίσω σε βαθμιότητα και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτη και δευτερόλεπτα, την Δήμαρχη. Θέλοντας να πω ότι αν μέχρι τώρα οι τρεις προλαγίσαντες δεν σας έψησαν να αγοράσετε το βιβλίο, προσωπικά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, διότι είπα τόσα σπουδαία πράγματα και για το συγγραφέα και για τη δουλειά του, που εγώ απλές ελάχιστες πινελιές και μάλιστα χοντρές μπορώ να προσθέσω. Προφανώς η ποίηση του Καράτζη, γιατί μιλάμε για ποίηση, μιλάμε για ποιητή και όχι ούτε για ποιητάρη, ούτε για ματιναδολόγο, ούτε για άνθρωπο δηλαδή ο οποίος θα μπαταριστεί αλαφρύς, αντίθετα θα μπαταριστεί εξαιρετικά βαρύς για την κριτική λογοτεχνία και τα κριτικά γράμματα και στους επόμενους αιώνες, όπου τα πω θαυμαστικά για τους ματιναδολόγους θα έχουν δυστυχώς ξεχαστεί ή θα μείνουν ή θα έχουν μείνει με αστείο τρόπο στο μυαλό μας. Το Καράτζη θα το διαβάζουν όπως διαβάζουμε το Χορτάσι και μετά πέντε αιώνες και θα προσπαθούν να αναλύουν τις προσεγγίσεις του και το έργο του λόγω της ποιότητας και του έργου και της τεχνικής του και των ιδεών του. Θεώρησα μεγάλη τιμή που μου ζητήθηκε να μιλήσω για τον Καράτζη, διότι εγώ δεν είμαι κολλητός του, δεν έχω πάει στη Στεφάναλαντ, διότι δεν ξέρω πού είναι. Πιστεύω κάποια μέρα να το αξιωθώ. Θέλω επίσης να πω ότι έχω δει τα έργα του και έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο έξυπνα, το πόσο βαθιά φιλοσοφικά αντιμετωπίζει τα πράγματα και πιστέψτε με, δεν είναι η πρώτη παρουσίαση βιβλίου που κάνω, αλλά είναι η πρώτη παρουσίαση που διάβασα το βιβλίο, όχι με ξά, το διάβασα κανονικά και το διάβασα τέσσερις φορές γιατί με εντυπωσίασε. Και με εντυπωσίασε γιατί πολιτικά σκεπτόμενος. Ξέρω ότι η μεγάλη αγωνία αυτή τη στιγμή της αριστεράς, τουλάχιστον στη χώρα μας και παγκόσμια, είναι αν μπορούμε από το γενικό, από το ειδικό να καταλήξουμε στο γενικό. Αν δηλαδή από το απλό μπορούμε να καταλήξουμε στο σύνθετο και αν θέλετε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα χρήσιμα για την κοινωνική ζωή και αυτό Καράτζη με μια μοναδική ικανότητα το δίνει. Ο Καράτζης γράφει και δεν δίνει συνταγές. Δεν ανταποκρίνεται στους κανόνες που με όλο το σεβασμό με το πρόσωπο τουλάχιστον των δύο προηγουμένων συνομιλητών μας, τους φιλολόγους μας δηλαδή και τους ανθρώπους του που μελετούν τον ποιητή, που μελετούν την πηγή του εισοδήματος, αυτό που θα πω. Ο Καράτζης δεν μπαίνει στις φόρμες τους. Σίγουρα αν δεν υπήρχαν οι δημιουργοί δεν θα υπήρχαν οι φιλόλογοι. Αλλά όλοι αυτοί οι φιλόλογοι που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τη σατυρική ποιήση και κόντεψαν να τρελαθούν στον κούκλο διαβάζοντας πράγματα τα οποία γράψανε Γάλλοι, Γουγενώτοι, δηλαδή βαθιά συντηρητικοί θρησκευόμενοι άνθρωποι, γράψανε Άγγλοι αποστεωμένοι στα βιβλία τους, οι οποίοι ουδέμια σχέση είχαν με την ποιήση αλλά την περαιτούσαν. Ο Καράτζης δεν μπορεί να μπει σε τέτοιους κανόνες. Ο Καράτζης δεν είναι ούτε ένας μοναχικός άνθρωπος. Ο Καράτζης μπορεί να είναι μοναχικός, αλλά σκέφτεται μια μοναδική ευρύτητα το κοινωνικό σύνολο, τους γύρω του, τους φίλους του, την κοινωνία, τους άγνωστους, τους ξένους, όπως παραδείγματος χάρη Μακαρίτης ο Μίχαλος ο Σταυρακάκης. Αυτό το επίπεδο σκέψης το συναντάς μόνο είτε σε τέλειους λόγιους ποιητές, μεγάλους λόγιους ποιητές, είτε σε γνήσιους ποιητές που βγαίνουν μέσα από τη λαϊκή μάζα για να δείξουν ότι η λαϊκή μάζα μπορεί να είναι εξίσου σπουδαία με τους εκπροσώπους της, με τα κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου πνεύματος που έχουν στενάξει πάνω στα γραφεία τους. Δεν θέλω να πω άλλα, διότι και αρχίζω να διψώ. Θα σας πω όμως κάτι άλλο και τελειώνω με αυτό.
Όπως ξέρετε, ανήκω σε ένα πολιτικό χώρο, δεν χρειάζεται να το πω. Ένας λοιπόν σύντροφός μου δέχτηκε ευθεία επίθεση. Δέχεται από το βιβλίο αυτό ευθεία επίθεση από τον πρώτο του ξάδελφο, στενό του φίλο, τον Γιώργο τον Καράτσι. Ο Γιάννης του Παλιά, λοιπόν, στα πλαίσια της σχέσης μας της συντροφικής, μου ζήτησε όσο μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό του και περίπου λειτουργήσα σαν τους αρχαίους λογογράφους, γράφοντας τον υπερ Ιωάννου του Παλιά λόγο. Μπορώ να έχω πει να το πω θεατρικά. Λέει με το στόμα μου ο Γιάννης του Πανιανικού να βρουκαστείτε δάρα πω κι εγώ με τη σειρά μου για ένα φίλο που θέλε να κάψει την καρδιά μου. Φίλοι μαθές λογιάζονται κι όσοι συμπορπατούνε κι ασθένοχοι σταλούντονε τα μάτια τους να ακούνε. Κι όσοι μου το βρικίσετε θα μας μα μην το πείτε. Μα να τον τουχιουτίσετε και δίκιο θα μου βρείτε. Οι γιαντυχές οι ζάβαδες στη σύνθεσή τους δείχνουν πως την αλήθεια την παχιά λόγια δεν την ρίχνουν. Πως όσοι επισκεπάσουν κι όσοι αν είναι κοσμένοι θα βρει ξετρύπη αυτή να βγει και κόπη παρχαημένη. Σαν είπαμε το γενικό, στο ειδικό ας πούμε, να δείτε πως ταιριάζουν πράγματα που θαρούμε πως είναι από τη φύση τόσα τέρια στα δωραμάνη, μα αυτά μαζί συμπορπατούν και πιένουνε τα χτάνια. Γράφει ο Καράτσης τάξε μου πως πείραξη μου κάνει, πως μπέχει φίλο διαλεκτό ίσα με να αποφάνει κι απ' τη φιλία την πολύ κι απ' το πολύ σε κλέτη στόχο του μέχει μόνιμο και πέσε μου στο πέτι. Λέει για κατσαρολικά και πιάτα πως ξεπλύνω και για σουγκάτα γυριστά πως κάθομαι και ψήνω, για πιταράκια και για τους δολμάδες πως γεμίζω κλάματα τα ξεατέρζες στα στάδρες πως το κατήσω. Λέει και ξαναλέει τα μαένα δε διγάτε πόσες φορές τα γεύτηκε, πόσες τα αναφοράτε, γιατί και αυτόν με του τανά είναι ανερδεμένος συγκριτικής διατροφής ορτάκης, δυστεμένος. Και τούτα δεν είναι δροσά, ξεχνώ τα γόντε λόγο. Μαρία ολίζει με καλά ότι θα αρχίξει λόγο να πει τσιπρέφα στις τροπές και του χαρτιού τα βάλει και να θα ρίχω πείραξη που κάνει πια μεγάλη. Εγώ Καράτσι, με τα σε κάθε που πρέφα παίζω, θα ρω πως κλέφτω εκκλησές και αγίους ανεπέζω. Για δε μαθαίνεις εύκολα παίξες ως και σου δείχνω και από φοράς άλλη φορά πια να μαθείς ευρύ. Και τσάκου σε θωρώ μετά την πρέφα να γκρινιάζεις, να μην μιλείς, να μην γρικάζεις, να κουφαναστενάζεις, πια στενοχώρια παίρνω εγώ κι ας είμαι κερδισμένος και μου χαλάς την όρεξη να βρίσκεις ευθυμένος. Για κείωνα και για να μην ξεσύρει από τη θλίψη ο νου σου και για μια δουλειά για άγια της ανοίξει, χάνω που και φορά κι εγώ και κάνω πως λυπούμε, μπας και είδη σαν εδράνηση, ως κανός φίλος που είναι. Κάτσε Καράτσι ατρίστηκα, κάτσε να λογαριάσεις, πόσες φορές επέξαμε πρέφα να μην τη χάσεις. Κι ακούνες του τεσσάς, δυο, τρεις, γι, τέσσερις, γι, πέντε εκέρδισες, πως άφηκα. Γιατί είχα ζώσια μέτρη, μη βρεις μαχαίρι να σφαγείς, μη βρεις γκρεμό να πέσεις, μη βρεις σακούνι και σκηνή να σκηνοξεβερδέσεις. Και έπισες πένα και χαρτί και μου γράψες και ρήμα. Πως έχασα από λόγους. Κρίμα, Καράτσι. Κρίμα. Ομορφιά της αυθόρμητης άτυρας που οι κριτικοί το έχουν, οι κριτικοί, οι ποιητές έτσι με το ταλέντο το έχουν και το απολαύσαμε απόψε ιδιαίτερα το δίδυμο Καράτσης Φαγιανάκη. Ωστόσο, ο Λουδοβίκος έχει κάτι να προσθέσει πριν προχωρήσουμε. Πάνω σαν τα που έλεγε το μέλος, λέει ο Γιώργης για τα θυματοδρόγους. Θυμούν τον πατέρα μου να λέει μια ιστορία ότι η Γοργόνα λέει βγαίνει μια φορά από τη θάλασσα και φέρνει τον καινούριο σκοπό. Μια φορά το χρόνο. Όσοι είχαν καλό ακουστικό την παίρνανε, μελωδία,
την πηγαίνει στο λιδάρι, αυτό τη μάθαινε, την άλλη μέρα το κάνει κατά. Θυμάμαι το Βαζιδάκι να λέει ότι το 1985 γραφόταν περίπου 600 ειδήσει το χρόνο. Το 85. Λέει στην εποχή μου, το 70 τόσο, γραφόταν 20. Και είχαν 4 ενδιαφέροντα. Δύσκολα. Τώρα γράφω 600, πάλι 4 ενδιαφέροντα. Αυτό ήταν από μια ιστορία που μου ήρθε να την πω έτσι για τον Γκέλιο. Να κολλήσω λίγο στο φίλο του. Γινόταν ένα γάμο στο Περαχώρι παλιά. Και πέρα την ύφη και την ύφη και έγινε χαμός με τις σφαίρες παρόλο. Ήταν ένα τρόγινο που έδωσε Περαχώρι ξένη, για την Αίγια, ας πούμε. Το οποίο πήγαινε στον κόκκινο την Αίγια, έντρωνε. Έντρωνε, τρέμα. Και κάτι αγωγής μέσα. Ο Νίκος. Ο οποίος τρώει κρέας. Και λένε αυτοί, τι είναι αυτό το πράγμα, πώς γίνεται, δεν έχει κίνδυνο. Λέει, κάθετε να σας πω ονόματα και θα καταλάβετε. Και αρχίζει. Μαχαιράς, σκαντάλις, πιστόλις, κουμπούρις, γκράστ, καραπίνις, κανόνις και φουρνέρος. Με τη σάτυρα μπορείς και φύγεις πάρα πολύ σοβαρά θέματα, πάρα πολύ σοβαρά. Εδώ, επιτρέψτε μου τον προσωπικό τόνο, καταρχάς όλοι οι ομιλητές ήταν εξαιρετικοί και τους ευχαριστούμε θερμά. Καθένας μας έκανε και ένα διαφορετικό καινούριο ταξίδι στα σατυρικά του Γιώργη. Ωστόσο, με τον Γιώργη Καράτζη συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κριτικής Λογοτεχνίας. Επαυξάνω λοιπόν τον επενετικό και τιμητικό λόγο για εκείνον και το έργο του που αντανακλά στηρίσει μουσες χάρη τη θύε. Αλλά να ρωτήσω πως ο Γιώργης έχει κάποιους κρυμμένους στίχους για μας, για το κέντρο. Λοιπόν, θα μας τα πει. Δεν σου βάζω ιδέες, αλλά δεν ξέρω. Ωστόσο, κάπου η συγγραφέας Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου έλεγε «Οι καιροί σε ξεγελούν, διαμορφώνουν όπως θέλουν τις αξίες. Γι' αυτό πρέπει να μάθεις να ξεχωρίζεις το αληθινό». Κυρίες και κύριοι, στη ζωή και το ποιητικό έργο του Καράτζη συναντάς πράγματι το αληθινό, τις αξίες και τον ατόφιο λόγο της κρίτης, αλλά και την ευρηματικότητα και τη δημιουργική σκέψη που δρά ευεργετικά στη ψυχή. Εγκάρδια ευχαριστούμε τον Γιώργη Καράτζη και του ευχόμαστε με υγεία, χαρά και έμπνευση να συνεχίζει να μας εκπλήσει με στίχους υπέροχους, σατυρικούς και μη. Του δίνουμε λοιπόν το λόγο. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα ιδιαίτερο και ξεχωριστό πέρα από την υποχρεωτική μου έτσι, διάθεση να ευχαριστήσω θερμά. Και θα αρχίσω από την αρχή που ξεκίνησε το βιβλίο αυτό, για το οποίο δούλεψε πολύ σκληρά ο φίλος μου, ο αγαπητός εδώ, ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης, ένας εξαιρετικός φιλόλογος, ο οποίος έβαλε σε τάξη ό,τι είχα ανακατωμένα εδώ και εκεί, τα έβαλε σε λογαριασμό, τα πέρασε, τα τύπωσε, τα έφτιαξε, σελιδοποίησε και με όλη τη δουλειά, τέλος πάντων, τον ευχαριστώ θερμότατα. Τους ομιλητές εδώ, με πρώτη και καλύτερη τώρα την Ειρήνη την Γαβριλάτση, προς αυξημένες οι ευχαριστίες μου κατά 75% επειδή ήρθα σε αυτό ρεύμα. Είναι αυτή η διάθεση αυτή. Το Λουδοβίκο, το Μιχάλη και το Σφακιανάκη και τον αγαπητό τον Κώστα τον Αποστολάκη, ο οποίος και στο βιβλίο έχει κάνει μια εισαγωγή και κυρίως εσάς, αγαπητοί φίλοι, που πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Σε παρουσίαση βιβλίου
δεν έχω δει άλλες φορές και έχω ο ίδιος παρουσιάσει κι άλλες φορές κάποια βιβλία δικά μου και ήταν 6, 7, 8 άτομα. Δεν ξέρω αν το σατυρικό είναι το κλειδί και αν είναι το μυστικό, να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το στίχο αυτό για να προσεγγίζουμε τον κόσμο καλύτερα. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, να είστε καλά και ας ελπίσουμε ότι θα ξαναθαντηθούμε κι άλλη φορά για να προσεγγίσουμε.